Λέτε δεν είναι αυτό. Εδώ. Το θέμα δεν είναι αν είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής, τι είμαστε. Εδώ είναι μια πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα η οποία γίνεται για έναν και μόνο ομόλογο. Για να δείξει ότι δεν είναι απομονωμένος. Ότι ενώ χάνει στις δημοσκοπήσεις και χάνει στην κοινωνία, έχει την πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων και άρα δεν μπορεί να υπάρξει επόμενη κυβέρνηση χωρίς να είναι κρίσιμος παράγονος ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και ο ηττημένος ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα. Και το θέμα είναι, η αντιπολίτευση θα συμπράξει αυτό, με ποιες εγγυήσεις συνένεσης, σε ποιο κλίμα, για να γίνει τι. Εμείς λέγαμε. Άρα το κυρίαρχο είναι το μήνυμά του και όχι η ουσία του. Προφανώς. Προφανέστατα. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν ψηφιστεί ο εκλογικός νόμος μόνο από την κυβέρνηση, σε περίπτωση αλλεπάλληλων εκλογών, οι δεύτερες θα γίνουν με το νέο. Βέβαια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αντιπολίτευση πρέπει να κρατήσει μια υπεύθυνη εθνική στάση, όχι μόνο τώρα απορρίπτοντας την ψευδή πρωτοβουλία της κυβέρνησης σε σχέση με το εκλογικό σύστημα, την δίθεν θεσμική, αλλά να κάνει και κυβέρνηση μετά. Να δώσει εναλλακτική λύση στον ελληνικό λαό. Γιατί ο ελληνικός λαός θέλει εναλλακτική λύση. Γιατί αν δεν δοθεί κυβέρνηση, θα πάμε σε αλλεπάλληλες εκλογές και μετά ο καθοριστικός παράγοντας θα είναι πάντα ένα σχήμα χωρίς το οποίο αριθμητικά, μαθηματικά δεν μπορεί να προκύψει κυβέρνηση. Ερώτηση εσείς και που τα ξέρετε συνταγματικά, γιατί καμιά φορά μπερδευόμαστε. Υπάρχει δυνατότητα με αυτό το σύστημα να δημιουργηθεί κυβέρνηση στην οποία δεν θα μετέχει το πρώτο κόμμα? Με ποιο σύστημα? Με αυτό που ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ μεθαύριο. Και ναι, που θα ισχύσει από τις επόμενες. Βεβαίως. Αυτό τι είναι? Είναι λογικό? Είναι, ας πούμε... Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχουν σποραδικά παραδείγματα. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Βεβαίως. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο Λουξεμβούργο, πρώτο είναι το κόμμα του κυρίου Γιούγκερ. Ναι. Έτσι έφυγε ο Γιούγκερ από πρωθυπουργός, αλλά τα άλλα κόμματα συνασπίστηκαν εναντίον. Αλλά δεν υπάρχει συνταγματικό πρόβλημα, λέτε. Όχι, δεν υπάρχει συνταγματικό πρόβλημα. Μπορεί να υπάρχει όμως δημοκρατικό πρόβλημα. Αυτό ρωτώ. Διότι εάν το πρώτο κόμμα το οποίο έχει αν θέλετε, τη σχετική πλειοψηφία και την πρώτη ευκαιρία να κάνει κυβέρνηση, γιατί είναι το πρώτο που πρέπει να πάρει εντολή, δεν μπορεί να το κάνει γιατί αποκλείεται από τους υπόλοιπους, υπάρχει ένα πόβλημα δημοκρατικής διαφάνειας. Να φτιάξει ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος ή ο πέμπτος. Να πω κάτι άλλο πρακτικό. Ναι. Όταν έχουμε ένα σύνταγμα που για λόγους ιστορικούς επιβάλλει αυστηρές προθεσμίες για τον σχηματισμό της κυβέρνησης. Τρεις μέρες κάθε εντολή. Άρα σε περίπου 10-12 μέρες πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία γιατί ξαναπά σε εκλογές. Ναι. Αυτό επιτρέπει μακρές συζητήσεις προγραμματικές για να αναζητηθεί κυβέρνηση? Στο Βέλγιο έκαναν 14 μήνες. Στην Ισπανία έκαναν 6 μήνες. Ας δείξουμε μια υπευθυνότητα μέσα σε 3 μέρες εδώ. Άρα λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει ούτε κουλτούρα, ούτε συνταγματική πρόβλεψη η οποία να το επιτρέπει και να το ενθαρρύνει αυτό. Μάλιστα. Γιατί το σύνταγμά μας είναι επηρεασμένο από τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις ενός διπολικού. Σκηνικού, εντάξει, από την άλλη όμως και το Πασόκ ήταν υπέρ της απλής αναλογικής, σου λέει, μας είπε ο κ. Πουλάκης, 40 χρόνια. Προσέξτε. Εμείς πέρσι υποβάλαμε πρόταση νόμου για την κατάργηση του μπόνους πότε? Τον Ιούνιο, λίγο πριν την απόλυτη καταστροφή. Γιατί πιστεύαμε και πίστευα ότι ο κ. Τσίπρας θα οδηγεί στη χώρα σε εκλογές για να αποφύγει την ευθύνη. Την ευθύνη μιας κακής διαπραγμάτευσης και ενός κακού αποτελέσματος. Ναι. Και θέλαμε τότε να οδηγηθεί η χώρα αναγκαστικά σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας με το ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Γιατί δεν πιστεύαμε και δεν πίστευα ότι μπορούσε τότε να γίνει μια κυβέρνηση χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Άρα είχαμε πάρει μια πρωτοβουλία συγκυριακή για να σώσουμε την κατάσταση, για να προστατεύσουμε τη χώρα και να οδηγήσουμε στην οικουμενική κυβέρνηση. Ήταν μια πρωτοβουλία κατά του τυχοδιοκτισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Και λοιπόν, τώρα η στάση μας είναι μια πρωτοβουλία κατά του τυχοδιοκτισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την παρουσία. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.